Καλή σας μέρα, κύριε Γκίνης. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Βγάλατε και ένα συμπέρασμα τελικά μετά από όλα αυτά που έγιναν την χθεσινή μέρα, προς τα πού θα πάει το πράγμα από εδώ και μπρος? Ναι, το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν συμπεριφορές αναφέρει ο Υπουργός Ιστορικών. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ηρεμία, ακόμα και αν τα προβλήματα είναι σε φάση οξύτητας, όπως είναι αυτή την περίοδο, τα θέματα που απασχολούν τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Και νομίζω ότι το δεύτερο είναι ότι εκ των πραγμάτων, αφού και οι δύο έχουμε θεσμικό ρόλο, οφείλουμε να έχουμε μια επαφή, ένα διάλογο, ακόμα και αν διαφωνούμε εντόνως στις μεταξύ μας απόψεις, θα πρέπει, μιας και οι πολίτες μας έχουν εξοδοτήσει για να το κάνουμε αυτό, να αφήσουμε κατά μέρος τα πείσματα και τις ιδιαίτερες συμπεριφορές και να καθίσουμε και να συζητήσουμε επί της ουσίας. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς από την πρώτη στιγμή που αποχωρήσατε από την Επιτροπή, ότι μάλλον η αποχώρηση δεν είναι το καλύτερο σενάριο σε μια τέτοια περίπτωση. Κοιτάξτε, η αποχώρηση ήταν ένα σωστό βήμα από την άποψη ότι δεν έχει νόημα να χάνει κανείς χρόνο και μάλιστα δικαιωθήκαμε. Δεδομένου του Υπουργείου Στερακών, ακόμα και σήμερα, μετά από 4 μήνες από τη δική μας αποχώρηση, δεν έχει δώσει ποιες είναι οι θέσεις του. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και με αυτή την κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Ομολογεί ότι θέλει να αλλάξει τη δομή του κράτους και να κάνει κάτι σημαντικό. Δηλαδή, μια μεταρρύθμιση η οποία αντιλαμβάνεται ότι θα είναι κολοσσέα. Δεν έχει πει ακόμα όμως μέχρι σήμερα τι θέλει να κάνει. Και λέει το εξής πρωτάκουστο, ότι ξέρετε, έβαλα μια επιτροπή που συζήτησε. Κάποιοι είπαν διάφορες απόψεις. Ανακοινώνω αυτές τις απόψεις των διαφόρων. Το γνωστό πόρισμα. Και μεταξύ τους είναι και αντιφατικές. Και ελάτε να συζητήσουμε μαζί με αυτές τις απόψεις να δούμε πού θα καταλήξουμε. Μα είναι δυνατόν. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάμε μια ιστορία να αλλάξουμε το κράτος χωρίς να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ίσως όμως θα μπορούσατε να το εκμεταλλευτείτε αυτό ως αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, να βάλετε εσείς στο τραπέζι τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Κάναμε ήδη. Δώσαμε λοιπόν 10 άξονες και είπαμε στην κυβέρνηση: πες μας αυτούς τους άξονες ποιες είναι οι δικές σου αποφάσεις, οι δικές σου προτάσεις. Γιατί εμείς κάναμε 2 συνέδρια. Ένα στο Βόλο και ένα στη Θεσσαλονίκη. Και καταλήξαμε, είναι αλήθεια, σε γενικές στρατηγικές γραμμές. Δεν τις έχουμε εξειδικεύσει. Ναι. Δεν πήραμε απόφαση να τις εξειδικεύσουμε κι άλλο. Δηλαδή, να πούμε ότι να, εμείς κάνουμε ένα ακόμα βήμα πιο πέρα, αλλά όμως αυτό δεν έχει νόημα. Ειλικρινά πιστέψαμε, δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζω πρώτη φορά. Διάλογος για το διάλογο χωρίς να υπάρχει ατζέντα. Ελάτε να συζητήσουμε χωρίς να ξέρουμε τι θα συζητήσουμε. Ναι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πάμε στο δικαστήριο για να σε δικάσουμε, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η κατηγορία που θα σου απαγγείλουμε. Δεν ξέρουμε γιατί κατηγορίζε. Τώρα, χτες εσείς τι αποφασίσατε, γιατί είδαμε να γίνονται όλα αυτά τα... Η αλήθεια είναι με πολύ μεγάλη ένταση, σε κάποια στιγμή ήταν και τραγελαφικά αυτά που γίνονταν. Κοιτάξτε, φαινόμενα σαν το χτεσινό και μάλιστα δελτία τύπου, σαν το χτεσινό του Υπουργείου Ιστορικών, το οποίο δημιουργεί ένα δημόσιο λόγο, ο οποίος πιστεύω ότι απάντηκε πολιτικών της κεντρικής πολιτικής κοινής πολύ περισσότερο για μας, δηλαδή μας προσβάλλει τελείως. Ναι. Γιατί ότι αναφορές τώρα του στυλ Survivor και X-Factor και αυτά. Εντάξει. Πάντως και αρκετοί δήμαρχοι ήταν πολύ επιθετικοί, κύριε Κοιμήση. Δηλαδή και χτες στη Γενική Συνέλευση είδαμε τον κύριο Πατούλη, ας πούμε, στην πρώτη ομιλία να είναι πάρα πολύ επιθετικός. Γιατί μετά από 6 μήνες αλλεπαλλήλων προσπαθειών για να μπορέσουμε να εκμεύσουμε στοιχειοδός ποιες είναι οι απόψεις για να φτιάξουμε μια ατζέντα επικοινωνίας, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και όχι μόνο αυτό. Τα ακούμε και από πάνω ότι φταίμε εμείς. Τώρα, εσείς ήσασταν στο Υπουργείο. Το πρόβλημα ήταν ότι ήσασταν πολλοί και δεν έγινε η συνάντηση. Εγώ ομολογώ ότι δεν κατάλαβα γιατί στην αρχή μας είπαν και πήγαμε σε μια αίθουσα όπου ήρθε και ο διευθυντής του Υπουργού εκεί. Όπου χαιρετιζόμασταν. Δηλαδή, μάλιστα ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Μας είπε ότι ξέρετε, μια φορά ήταν εδώ καθαρίστρες και μας κατηγορούσαν, λέει, τα ΜΜΕ ότι κάπου είχαμε κρυμμένα τα μάτια να τις χτυπήσουμε κτλ. Και τώρα λέει σήμερα να έχω κρυμμένα τα μάτια που εδώ πίσω σε ένα άλλο γραφείο για εσάς και τέτοια. Δηλαδή, χαβαλέ, πολύ χαλαρή και πολύ φιλικό το κλίμα. Μεσολάβησε στο μεταξύ και άλλαξε και μας ζητήθηκε μάλιστα να πάμε στην άλλη αίθουσα. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Όπως είστε, λέει, παιδιά, σας παρακαλώ να πηγαίνετε στην άλλη αίθουσα από εκεί που είναι πιο μεγάλη. Πήγαμε από εκεί. Και ενώ πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ένα κλίμα ανάλογο, παίρνει ο υπουργός και λέει: α, έχετε κινητά. Καταστρατηγήσατε τη συμφωνία. Εγώ δεν κάθομαι με αυτή την κατάσταση. Και σκοτήθηκε. Έχετε κινητά. Μπορεί να υπάρξει μια ένταση, δηλαδή αυτό πουθενά. Τράβαγε κανένας με το κινητό, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Τι να τράβηξε όμως, και αν τράβαγε, τι πρόβλημα υπήρχε. Όλες οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών, κατά τον νόμο, επιβάλλεται να είναι δημόσιες. Και μάλιστα τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Περισσότερες μεταδίδονται και ζωντανά πια. Υπάρχει απευθείας. Όχι όλες όμως, Δεν τηρείται σε όλες. Ορίστε. Λέω, όχι όλες, λέω. Όλες.
όλες είναι δημόσιες. Θα έπρεπε. Ναι, με βάση τον νόμο σαφώς, έχετε δίκιο. Υποχρεωτικά. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να είναι μέσα, να βιντεοσκοπεί, να φωτογραφίζει, να κάνει οτιδήποτε. Το λέμε χρόνια. Ξέρετε, δεν είναι όπως είναι στις παραστάσεις των θεάτρων ή σε άλλα θεάματα. Βεβαίως. Βγαίνει ο σκηνοθέτης. Όπου απαιτείται άδεια. Λέει, απαγορεύεται να τραβήξετε φωτογραφίες. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Είναι να είναι δημόσιες. Ναι. Είναι πλήρως καλυμμένες με τη δημοσιότητα. Πλήρως. Ο νομοθέτης αυτό θέλει. Να μην υπάρχει τίποτα έγκριπτο και παράπιστο. Mm-hmm. Είναι δυνατόν λοιπόν στο ναό της Δημοκρατίας του Υπουργείου Ιστορικών να υπάρχουν στεγανά όσον αφορά την επικοινωνία. Ναι. Τώρα, εσείς που καταλήξατε μετά, γιατί η Γενική Συνέλευση συνεχίστηκε. Πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαμε με μαζική παρουσία του Υπουργείου Ιστορικών. Ούτε με τον μοναδικό υπουργό. Mm-hmm. Ούτε η μοναδική κυβέρνηση. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Πρώτη φορά πήγαν τέτοιοι όροι. Πρώτη φορά. Ναι. Τους οποίους τους ξέρατε από πριν, δηλαδή ξέρατε ότι θα πρέπει να είστε λίγοι και να μην έχετε κινητά. Ο υπουργός ισχυρίζεται ότι είχε κάνει συνεννόηση με τον κύριο Πατούλη. Απερίχθη τελικά ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τον κύριο Πατούλη, αλλά ότι είχαν γίνει επιστολικές και τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο διευθυντών. Αλλά όμως η συνεννόηση για να μην υπάρχουν κινητά, όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Για να υπάρχει ο λογομελής αντιπροσωπεία της Κεντρικής Άμεσης. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε με το γραφείο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Άμεσης, ξέρετε, απαρτίζεται από 31 μέλη. Mm-hmm. Βεβαίως. Εκ των πραγμάτων είστε πολύ, δηλαδή. Ναι, ούτως ή άλλως. Ναι. Μετά η συνέλευση συνεχίστηκε, κύριε Κιμής, και καταλήξατε σε κάποιο ψήφισμα. Κινητοποίηση τελικά δεν έχετε αποφασίσει. Θεωρούμε ότι πρέπει να ακουμπήσουμε περισσότερο την ουσία των πραγμάτων και λιγότερο τον εντυπωσιασμό που δημιουργεί γεγονότα για τα μίντια. Δηλαδή, αυτό είναι καλό δρόμο. Αποφασίσαμε να εξειδικεύσουμε τις θέσεις μας περισσότερο. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα του εκλογικού συστήματος, το οποίο δεν είναι το προέχον και το κυρίαρχο. Γιατί πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες διατυπωμένες θεσμικές ρυθμίσεις για τις σχέσεις των δύο βαθμών, δηλαδή των περιφερειών και των δήμων, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πολιτική εξάρτηση που προκύπτει εξαιτίας της διαχείρισης των πόρων συνοχής μόνο από τις περιφέρειες. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό κονδύλι από το ΕΣΠΑ που να το διαχειρίζονται οι Δήμοι με διαχειριστικές αρχές υπιστάμενες. Γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε για νέες μορφές εργασίας, για κίνητρα στους εργαζόμενους, δηλαδή για να υπάρξουν νέες. Πώς να το πω έτσι, νέα κίνητρα στον εργαζόμενο να έχει ένα ένασμα, ένα πρότυπο, με ένα κέφι να πάει όλο στη δουλειά του για να αυξήσει την παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα. Γιατί και ο δημόσιος τομέας δεν είναι μια διαδικασία την οποία κανείς δεν πρέπει να την αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και με προσοχή. Επίσης για την καταστατική θέση των αιρετών. Δηλαδή έχει παραγίνει πλέον το θέμα για ψήλου πείδημα. Όλοι μας πηγαίνουμε στα δικαστήρια κάθε μέρα, όμως. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έχω δει να πηγαίνουν οι γραμματείς των Υπουργείων ή οι βουλευτές ή οι υπουργοί ή οι άλλοι κρατικοί λειτουργοί με την ευκολία με την οποία σέρονται στα δικαστήρια οι δήμαρχοι. Ναι, τώρα νομίζω ότι στο πολυνομοσχέδιο τώρα μπαίνουν κάποιοι προβλέπονται. Έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες. Ποιες αρμοδιότητες, με ποιον τρόπο, με ποια χρήματα, με ποια μέσα, με ποια μέτρα πολιτικής. Αυτό είναι και το πιο. Να κουβεντιάσουμε αυτά. Είναι και το πιο ασαφές στο πόρισμα της Επιτροπής. Το τι γίνεται με τις αρμοδιότητες και τους πόρους. Δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν τρομακτικές αντιφάσεις μέσα στα πόρισματα της Επιτροπής. Από τη μια μεριά μιλάμε ότι πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά καταργούμε τα τοπικά συμβούλια, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε εκβιαστή, κάθε τυχοδιώκτη που μπορεί να έχει οικονομικό ή ηθικό ή ενδεχομένως προσωπικό όφελος για να εκβιάζει κάποιους, να συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές. Ξέρετε ότι με μια προσπάθεια έμεσης συγκρότησης νέων δημοτικών συμβούλων και Ιωνή Δημάρχου με έμεση εκλογή να συστήνονται οι Δήμοι του Καποδίστρια. Αυτά τα πράγματα ποιος τα έχει ζητήσει? Ναι. Ότι έχουν τεθεί ως θέματα από την αυτοδιοίκηση. Ποιος τα πρωτοσκέφτηκε, ποιος εγκέφαλος τα σκέφτηκε αυτά και τα έβγαλα στην ατζέντα. Ναι. Καταλάβατε. Έπρεπε να είμαστε όχι απλώς εξαγριωμένοι, στα κάκελα θα έλεγα. Ναι. Τώρα τι θα κάνετε, τα επόμενα βήματα ποια είναι, κύριε Κιμήση? Μπαίνετε στο διάλογο ξανά. Ναι, εξουδετηθήκαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσουν αυτές τις θέσεις. Mm-hmm. Θα τις δώσουμε στον Υπουργό Εσωτερικών, αν θέλει να συμμετάσχει σε διάλογο, να μας πει ποιες είναι οι απόψεις του, αν δεν θέλει. Θα απευθυνθούμε στην κυβέρνηση που εκπροσωπείται πλέον του Πρωθυπουργού και προφανώς θα πάμε και στα κόμματα, γιατί η υπόθεση της αποκέντρωσης στη χώρα και της δημιουργίας ενός νέου κράτους δεν αγγίζει μόνο ένα κόμμα, δεν αγγίζει μόνο την κυβέρνηση. Αγγίζει όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και θα πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα κονσένσους σε αυτά, ώστε οποιοδήποτε κυβερνάει σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε, να ακολουθεί έναν συμφωνημένο κανόνα και να μην βρισκόμαστε διαρκώς προεκπλήξεων. Διαφορετικά αυτή η χώρα ποτέ δεν θα ορθοποδήσει. Άρα, για να το συνοψίσουμε, βάζετε τη δική σας ατζέντα πλέον πιο λεπτομερή και κάνετε την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, αν δεν θέλει ο κ. Σκουρλέτης.
Ναι, ακριβώς αυτό έχουμε ζητήσει. Βέβαια, αυτό είναι ένα στάδιο πιο πέρα, γιατί θα πρέπει να έχουν προηγηθεί θέσεις κυβέρνησης. Ακριβώς. Να περιμένουμε ακόμα. Έχει πλέον σαπίσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που βιάζει να δούμε την θέση της κυβέρνησης? Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, ενδιαφέρεται μόνο για τον εκλογικό νόμο. Να δημιουργήσει εντυπώσεις και να θοπεύσει λίγο το δικό της εκλογικό ακροατήριο. Νομίζω ότι το στενά κομματικό. Ναι. Για τη χώρα όμως, ναι, πήγε η κατάσταση να δημιουργηθεί ένα καινούργιο κράτος με αποκέντρωση mm-hmm. και με ηγκύτητα και επικουρικότητα. Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί άλλο έτσι. Κύριε Κιμέ, έχει κλείσει τον εκλογικό κύκλο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Ναι. Υπάρχει και το αντίθετο. Δηλαδή, είναι και κάποιοι στην αυτοδιοίκηση που από αυτό που ενοχλούνται βασικά είναι ο εκλογικός νόμος και η απλή αναλογική και για όλα τα υπόλοιπα δεν θα είχαν τόσο μεγάλη αντίδραση. Όχι, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και υπάρχει αντίδραση, απλώς δεν έχουν αναλυθεί στον δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ στον δημόσιο λόγο, γιατί απλώς δεν υπάρχει διάλογος. Δεν έχει δοθεί η δυνατότητα για να υπάρξει μια συζήτηση επιχειρημάτων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας, θα έλεγα, ιονή βολονταρισμός. Δηλαδή ο καθένας εκφράζει τη δική του άποψη, λέγοντας το τελικό συμπέρασμα. Το γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Προφανώς όμως για το θέμα του εκλογικού νόμου θα πρέπει από τη μια μεριά να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα, δηλαδή να υπάρχει εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας όπως και σήμερα υφίσταται αυτό, και από την άλλη μεριά να πρέπει να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα, δηλαδή ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το παρόν εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι ναι. Νοθεύει πολύ το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να βρεθεί κάτι ενδιάμεσο. Γιατί το νοθεύει, πείτε μου, το πρόβλημα ποιο είναι? Δηλαδή, αν μια παράταξη θα έχει δύο ή τρεις συμβούλους, αυτό είναι το θέμα? Όχι, το ότι μπορεί να προκύψει μια διοίκηση που στον πρώτο γύρο έχει πάρει 15-16% και στο δεύτερο γύρο έχει το 65% των συμβούλων. Τέτοιο φαινόμενο δεν υπάρχει. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Θέλετε, στην Αττική, okay. Αν θέλετε κάποια στιγμή να σας δείξουμε yeah. στοιχεία, θα δείτε ότι υπάρχουν. Κάποιες περιπτώσεις με 18-19%, mm-hmm. οι οποίες όμως διαμορφώνουν στην δεύτερη Κυριακή κάποιες κοινωνικές πλειοψηφίες, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Ναι, συμφωνούμε. Ναι. Θα πρέπει να βρεθεί ένας ενδιάμεσος τρόπος, λέμε, που να... και το ένα να γίνεται και το άλλο. Μισό λεπτό. Στις εκλογές για προεδρικές, στις προεδρικές εκλογές διαφόρων χωρών που έχουν δύο γύρους, το ίδιο πράγμα δεν είναι? Ναι, δεν λέει κανείς ότι. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει ένα εκλογικό σύστημα που να είναι και αντιπροσωπευτικό και να μπορούμε να κυβερνήσουμε. Αυτό λέμε. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Δεν θα έχει κανείς αντίρρηση να υπάρξει αυτή η λεγόμενη απλή και άδολη αναλογική όσον αφορά τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο τότε δεν θα έπρεπε να είναι όργανο λήψης όλων των εκτελεστικών αποφάσεων. Θα έπρεπε να είναι. Συμφωνούμε. Σαφώς. Ναι, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Ποιος θα είναι αυτός? Αλλάζει μόνο στρατηγική. Mm-hmm. Ποιος θα είναι αυτός ο τρίτης ο οποίος πλέον θα λαμβάνει τις αποφάσεις? Ο Δήμαρχος μόνος του? Προφανώς όχι. Οδηγούμαστε σε ακραίες λύσεις. Ναι. Ορισμένες φορές οι ιδεοληψίες. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θέλει πολύ συζήτηση. Πάντως και δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και την ίδια τη δημοκρατία. Mm-hmm. Μιας και σας έχουμε στον αέρα, κύριε Κιμή, το πολυνομοσχέδιο Σκούπα που πήρατε χθες στα χέρια σας έπαιξε και αυτό το ρόλο του για να ηρεμήσετε λιγάκι? Νομίζω ότι κάτω από την πίεση των πραγμάτων μας δόθηκε γι' αυτό. Και ο θαύματος έρθει και μια επιστολή από το γραφείο του κ. Πετρόπουλου, τη Γενική του Γραμματέα, για το θέμα των συνταξιούχων ερετών. Δεν λύγει το πρόβλημα. Την ίδια μέρα όλα είναι κι άλλο. Από 7 μήνες. Ναι, okay. Από 7 μήνες. Mm-hmm. Το πολυνομοσχέδιο το εξετάζουμε τώρα, mm-hmm. αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό. Δεν έχει πάρει ακόμα το OK το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από την Τρόικα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι νομοσχέδιο. Οπότε λέτε μπορεί να έχει την ίδια τύχη με το προηγούμενο. Ναι. Να τη δώσει σε κάθε σεντάρι. Ναι. Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Κιμήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.